Ο Σεπτέμβριο σηματοδοτεί βέβαια, εκτός από όλα όσα έχουμε περιγράψει αυτές τις ημέρες, με την είσοδο του πρώτου μήνα του φθινοπόρου, και τι άλλο παρά τη νέα θητεία των αυτοδιοικητικών και περιφερειακών αρχών. Κάποιοι λοιπόν ήδη είναι σχεδόν έτοιμοι για να ασκήσουν διοίκηση, κάποιοι άλλοι δεν τα έχουν καταφέρει ακόμη, έχουν βρει προβλήματα μπροστά τους. Εμείς όμως θα πάμε σε έναν από εκείνους που πολύ σύντομα προέβη στις απαραίτητες αποφάσεις, ώστε η ομάδα διοίκησης να είναι έτοιμη να αναλάβει από την πρώτη στιγμή. Και δεν είναι μόνο η ομάδα διοίκησης, είναι και ο ίδιος. Γιατί διατήρησε για τον εαυτό του κάποιες αρμοδιότητες, και μάλιστα κάποιες αρμοδιότητες που δεν σας κρύβω, εμένα προσωπικά με εντυπωσίασαν. Στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής, για να μην σας κρατώ άλλο σε αγωνία, είναι ο νέος δήμαρχος Σύρου Ερμούπολης, ο κύριος Νίκος Λιβαδάρας. Καλό πρωινό. Καλή σας μέρα, κυρία Μαύρου. Τι κάνετε? Καλά, καλημέρα στους ακροατές σας. Ευχαριστούμε πολύ. Πώς αισθάνεστε ως δήμαρχος ενός νησιού με πολύ μεγάλη ιστορία, με πολιτισμό? Θέλω τα συναισθήματά σας πρώτα απ' όλα. Έχετε καταλάβει ή ακόμη δεν το έχετε συνειδητοποιήσει? Όχι, την έχω συνειδητοποιήσει την εκλογή πλέον. Δεν, και να θέλω έχει περάσει καιρός. Ναι. Δεν με έχουν αφήσει να μην το καταλάβω. Ναι. Δήμαρχε και δήμαρχε, έτσι. Είναι, ναι. Είναι φυσικά, εντάξει. Τα συναισθήματα είναι εφορίας, χαράς, ευτυχία. Mm-hmm. Είναι δυνατόν κανείς να μην νιώθει έτσι. Βέβαια. Αλλά συγχρόνως και πολύ βαριά στις ευθύνες, γιατί πολύ συνειδητά ξέρω με τι αναλαμβάνω. Έτσι, έτσι. Και ξέρω ότι έχετε την ευθύνη, έτσι σαν άνθρωπος και σαν επιστήμονας παλαιότερα, πολύ ανεπτυγμένη. Είδα λοιπόν ότι ήδη έχετε προχωρήσει και έχετε ορίσει. Και όχι έναν, όχι δύο, αλλά 6 εντεταλμένους συμβούλους. Αυτό σημαίνει κάτι που πραγματικά το θαυμάζω, δηλαδή κατανομή έτσι, ευθυνών και αρμοδιοτήτων σε μεγαλύτερη κλίμακα από ό,τι έχουμε συνηθίσει. Και επίσης έχετε ορίσει και τους αντιδημάρχους έτσι όπως δικαιούστε ως Δήμος Σύρου Ερμούπολης, που νομίζω είναι 5, έτσι. Ναι, ναι, ανάλογα με τον πληθυσμό μας. Ναι. Κυρία Μαύρου, κοιτάξτε, αυτά που είχαμε πει προεκλογικά δεν ήταν λόγια, ναι, μόνο έτσι εξαγγελίες. Είναι, πιστεύω, κάποια πράγματα και αυτό το λόγο εφαρμόζονται και τώρα. Μάλιστα, εγώ θέλω να ρωτήσω, συγγνώμη που σας διακόπτω, γιατί ναι, θα το λησμονήσω και το θεωρώ πολύ σημαντικό. Η επιλογή των αντιδημάρχων, με ποια κριτήρια έγινε από εσάς? Ήθελα να πω ότι είχαμε μια πάρα πολύ καλή ομάδα και των 102 υποψηφίων. Ναι. Βέβαια, οι Συριανοί επέλεξαν αυτούς τους 14 συμβούλους, οι οποίοι είναι πάρα πολύ αξιόλογα άτομα. Ναι. Είναι γεγονός ότι με δυσκόλεψε πάρα πολύ, γιατί είναι άτομα ικανά, με γνώση, με εμπειρία, και έπρεπε και εγώ να έχω κάποιο κριτήριο. Ανάλογα με την εμπειρία που είχαν, ανάλογα με την τεχνογνωσία που είχαν σε κάποια αντικείμενα, με το χαρακτήρα, αν θέλετε, ήταν αυτό που σας με έκανε οδήγησε να επιλέξω συγκεκριμένα άτομα, χωρίς να σημαίνει αυτό ότι και τα υπόλοιπα άτομα δεν είναι ικανά να λάβουν ευθύνη. Ναι, γι' αυτό ακριβώς το λόγο μπήκανε και εντεταλμένοι. Γι' αυτό μπήκανε και εντεταλμένοι σε κάποια άλλα κομμάτια, όπως βλέπετε, είναι αρκετά που και σχεδόν καλύπτονται. Μου έκανε όλοι εντύπωση ο κύριος Γιαλόγλου, που ξέρω ήταν στενός συνεργάτης σας από την αρχή και ήταν και στο προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο και επικεφαλής παράταξης. Στην προηγούμενη θητεία, ότι δεν τον ορίσατε ως αντιδήμαρχο αλλά ως εντεταλμένο σύμβουλο. Μου έκανε μεγάλη εντύπωση. Σε όλους κάνει, το οποίο όμως δεν έχει κάνει είναι ο κύριος Γιαλόγλου, το ξέρετε πάρα πολύ καλά, είναι ο κορμός, η ψυχή της ομάδας, δεν έγινε. Είναι ένα μήνυμα αυτό, είναι ένα μήνυμα επίσης. Βέβαια, πιστεύω, νομίζω το καταλαβαίνετε κι εσείς, ναι, ότι δεν υπάρχουν κάποιοι που είναι πάνω από κάποιους άλλους. Ναι. Δεν υπάρχουν κολλητοί δηλαδή, ούτε κάποιοι οι οποίοι... Καθόλου. Ειδικά ο κύριος Γιαλόγλου είναι χαρακτήρας αδαμάντητος, μπορώ να πω. Ναι. Δεν έχει πρόβλημα να δουλέψει, θέλει όπως και οι υπόλοιποι να δουλέψουν, και δεν τους ενδιαφέρει το τίτλος και η θέση. Μάλιστα. Με εντυπωσιάζει αν όντως έχετε κάνει την επιλογή των αντιδημάρχων με κριτήρια είτε γνώσεων, είτε εμπειρίας, είτε ακόμη και κάποιον άλλον που εσείς θα διακρίνατε, ανάλογα βέβαια πάντα και με την ευθύνη που θα έχετε δώσει στον καθένα. Γιατί ως συνήθως, κύριε Λιβαδάρα, και δεν ξέρω αν θα με διαψεύσετε, μήπως ταυτίζεται αυτή η επιλογή και με τη σειρά με την οποία
εκλέχτηκαν οι καθόλου. Όχι, καμία σχέση. Όχι. Αν πάρετε και τη σειρά, καφέ άλλο. Γιατί δεν το έχω διασταυρώσει. Αν είστε προδοσία, όχι, αν είστε ναι. προδοσία άνθρωποι, όχι, είναι πολύ πιο κάτω. Μάλιστα. Ο κ. Διαλόγλου ήταν δεύτερο, παραδείγματο χάρη. Και μπήκε τεταλμένο σύμβουλο, δεν μπήκε καν αντιδήμαρχο. Η ομάδα δεν έχει τέτοια προβλήματα. Άρα λοιπόν είναι αληθές αυτό το οποίο στην πράξη αποδεικνύεται, ότι κινείστε με άλλα κριτήρια, αυτά που είναι της ουσίας, και όχι για να ανταμείψετε εντός εισαγωγικών για κάποιες ψήφους που έφεραν κάποιοι σύμβουλοι και σας εξέλεξαν στην ουσία, έτσι. Δεν υπήρξε ποτέ προεκλογικά καμία τέτοια προσυμφωνία. Το είχατε πει αυτό. Και ήταν το μόνο πράγμα που χαίρομαι και δεν μου έδωσε κανένα βάρος στις αποφάσεις μου. Μάλιστα. Και από ό,τι φαίνεται κανείς δεν σας πίεσε, έτσι, εκ των υστέρων. Καθόλου. Ναι. Εκείνο που θέλω να τονίσω είναι αυτό, ότι η αρχή μας ήταν ότι είμαστε ομάδα, ότι είναι μια συλλογική δουλειά. Σαφώς υπάρχει το επικεφαλής, ο οποίος συντονίζει και που πρέπει να πάρει πολιτικές αποφάσεις, θα τις πάρει, θα δώσει τη γραμμή, αλλά η δουλειά είναι ομαδική. Κανείς δεν είναι παντογνώσης. Αν θυμάστε, σας το είχα πει και στην προηγούμενη προεκλογική συνέντευξη που είχα δώσει, ότι εάν δεν έχεις καλούς συμβούλους δίπλα σου, δεν πρόκειται να πας καλά. Σωστά. Δεν είναι δυνατόν. Το δηλώνω, δεν είμαι άτομο. Και όταν λέμε καλούς, μιλούμε με όλα τα χαρακτηριστικά. Αναφερόμαστε άξιοι. Από να ξεκινήσω από χαρακτήρα ανθρώπων μέχρι άξιοι στο αντικείμενο που αναλαμβάνουν. Και βέβαια επίσης εντυπωσιάζει ότι πήρατε κι εσείς αρμοδιότητα συγκεκριμένη και μάλιστα των δημοτικών ενωτήτων της Άνω Σύρου, της Ποσειδονίας. Και με εντυπωσίασε το γεγονός, γιατί ξέρω πόσο δύσκολο είναι το επιτελικό έργο ενός δημάρχου, που στην ουσία θα πρέπει να είναι ενήμερος για όλες, έτσι δεν είναι, για όλα όσα προχωρούν. Τι σηματοδοτεί αυτή η ανάληψη αυτών των αρμοδιοτήτων? Ήθελα να δώσω ένα πολύ ξεκάθαρο στίγμα στην ιστορία αυτή. Επειδή ξέρετε κακά τα ψέματα, το νησί ήταν τρεις δήμοι, έχουμε ενωθεί, γίναμε ένας ένιος δήμος. Δεν είναι τόσα πολλά τα χρόνια που να έχει γίνει συνείδηση όμως, όταν λέω, ότι είμαστε ένα ενιαίο νησί. Μάλιστα. Και αυτό ήθελα να σηματοδοτήσει, ότι δεν είμαι δήμαρχος Ερμοπόλης, είμαι δήμαρχος Σύρου Ερμοπόλης. Είμαι όλου του νησιού. Έτσι. Και ήθελα να δείξω και στις άλλες δύο ενότητες, τις πρώην δημοτικές ενότητες, της Ποσειδονίας και της Ανωσύρου, ότι είμαι εξίσου παρόν. Παρόλο που, όπως το λέτε και εσείς, είναι ένα πολύ μεγάλο βάρος και ξέρω την ευθύνη που αναλαμβάνω. Ναι, μεγάλο, και το φόρτο εργασίας. Ακριβώς. Ναι. Οι δημοτικές ενότητες είναι ίσως η πιο δύσκολη δουλειά, έτσι. Σαφώς. Ναι. Αλλά θέλω να γίνει βίωμα πλέον ότι το νησί είναι νέο και ότι δεν υπάρχει διαχωρισμός από πλευρά στη... Μάλιστα. Δική μου και από την πλευρά της ομάδας. Και βέβαια σπεύσατε με το καλημέρα, με την ανάληψη των καθηκόντων σας, να καθιερώσετε και την ημέρα του Δημότη. Έτσι λοιπόν, κάθε Τετάρτη οι Δημότες με ένα τηλεφώνημα που μπορούν να κάνουν για να κλείνουν αυτά τα ραντεβού και να μην δημιουργείται, εννοείται, ουρά ή συνωστισμός, αν υπάρχει κάποια περίπτωση τέτοια. Ακριβώς. Έτσι λοιπόν, 9 το πρωί έως 1 μετά το μεσημέρι μπορούν να επικοινωνούν στο 22-8-13-61-010 και 22-8-13-61-070 με το ιδιαίτερο γραφείο σας, για να κλείνουν αυτά τα ραντεβού, είτε είναι μεμονωμένοι πολίτες είτε είναι εκπρόσωποι συλλόγων και φορέων, έτσι δεν είναι? Πολύ σωστά. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι την Τρίτη απόγευμα βγήκε η ανακοίνωση αυτή και πιστέψτε με, έλεγα εντάξει, την Τετάρτη ποιος θα έρθει. Και ήρθαν. Και δεν μπορείτε να φανταστείτε πόσα ραντεβού. Σοβαρά. Και ξέρετε. Με χαροποίησε, αλλά βλέπω τελικά πόσο ανάγκη έχει ο Δημότης αυτής της ανθρώπινης επαφής, που θα πει, διαζώσει το πρόβλημά του στον Δήμαρχο. Σωστά. Και δεν θα είναι από τον υπάλληλο στον άλλον, υπάλληλο στον αντιδήμαρχο. Ναι. Σαφώς θα κρατήσει και την ιεραρχία και σαφώς είναι αντικείμενα τα οποία. Και εσείς θα τους παραπέμπετε προφανώς και στις αρμόδιες υπηρεσίες. Ακριβώς, υπηρεσίες. Αλλά όμως φαίνεται ότι το έχει ανάγκη ο Δημότης να είναι σε άμεση επαφή με τον Δήμαρχο, να λέει το πρόβλημά του. Και μου έκανε εντύπωση, δεν το περίμενα ότι την πρώτη Τετάρτη, ενώ η ανακοίνωση έγινε Τρίτη απόγευμα αργά, θα υπήρχε τόσο χρόνο την Τετάρτη. Μπράβο. Μπράβο και στους δημότες. Βέβαια, μπράβο και στους δημότες που και το εισέπραξαν αμέσως και το έπραξαν αμέσως. Ναι. Και εδώ θέλω να πω ότι εδώ έχετε ένα μεγάλο κέρδος, Δήμαρχε. Κατά την ταπεινή μου άποψη, ότι είστε πολύ πολύ βαθιά στην καθημερινότητα των πολιτών με αυτή την ημέρα του Δημότη, γιατί δεν έχει σημασία αν θα έρθει ο άλλος να σου πει το προσωπικό του πρόβλημα, με την έννοια κάτι συμβαίνει εδώ, κάτι συμβαίνει στην άλλη γειτονιά.
το σύνολο βγάζει το ζήτημα της καθημερινότητας, έχω την εντύπωση. Σωστά, έχετε απόλυτο δίκιο. Ναι. Γιατί δεν είναι, καμιά φορά δεν είναι προσωπικό πρόβλημα. Βεβαίως. Ή ξέρω εγώ που αφορά το σπίτι του. Όχι, μπορεί να είναι ένας δρόμος ή μια κάτι το οποίο συμβαίνει. Αλλά ακόμα και της περιοχής του. Ναι, και αυτό λέω. Στη γειτονιά του, ναι. Ακριβώς, σαν ένα εκπρόσωπος περιοχής μεγαλύτερης. Ακριβώς. Πολύ ωραίο. Οπότε εισπράττει το πρόβλημα περιοχής πολύ πιο μεγάλη. Ναι. Όχι ενός ατόμου. Ακριβώς. Τώρα δεν ξέρω. Το συγκεκριμένο άτομο είχε το θάρρος, πώς να το εκφράσω, να έρθει στον Δήμαρχο να εκφράσει το παραπονό. Βεβαίως. Είναι πολύ ουσιαστικό για ενημέρωση σήμερα. Βεβαίως. Πάρα πολύ. Και βέβαια δεν ξέρω αν στο μέλλον, δεν ξέρω αν θα είναι το κοντινό ή το πιο μακρινό, θα αναγκαστείτε ίσως να επιμικρύνετε λίγο τις ώρες. Αν δείτε ότι. Αυτό είναι αυτό. Ναι. Είναι αυτονόητο αυτό. Ούτε υπάρχει περίπτωση να είναι κάποιος. Εγώ θα πω μία ώρα τελείωσε. Ναι, καλά, εννοείται. Το ξέρω. Λοιπόν, Δήμαρχε, για να πούμε τώρα με τι ξεκινάτε επί της ουσίας. Δηλαδή σήμερα γίνει, δεν ξέρω, εκλογή Προεδρίου έχετε κάνει. Ναι, στο συγκεκριμένο. Όχι. Ναι. Όπως έγινε η τροποποίηση στον Πλησθένη, κανονικά πρέπει να γίνει την Κυριακή 8 του μηνός. Έτσι. Οπότε Κυριακή λοιπόν, 8 του μηνός στις 10 η ώρα έχει προγραμματιστεί, που είναι πολύ συγκεκριμένο το θέμα που ημερήσια. Είναι εκλογή Προεδρίου του Δημοτικού Συμβουλίου και η εκλογή των δύο επιτροπών των Δημοτικών. Της Οικονομικής Επιτροπής και της Ποιότητας Ζωής. Μάλιστα. Είναι πολύ συγκεκριμένη η ατζέντα. Βέβαια. Λέω λοιπόν ότι μετά και από αυτό, οπότε έχει συσταθεί στην ουσία η Δημοτική Αρχή, έτσι. Όχι, το Προεδρείο και οι δύο επιτροπές. Η διαδικασία θα πάει στην αποκεντρωμένη για το τυπικό νέο. Βέβαια, για την έγκριση. Πρέπει να περάσει το πενθήμερο τυχόν ενστάσεων και από εκεί και πέρα, αμέσως μετά από εκεί, θα πρέπει να γίνει το δεύτερο Δημοτικό Συμβούλιο. Με τα θέματα. Ο ορισμός των επιτροπών του Δήμου. Μάλιστα, των άλλων επιτροπών. Πάρα πολύ ακριβώς. Και κατ' ουσία τότε κλείνει ο κύκλος. Α, μάλιστα. Έχουμε λοιπόν 15-20 μέρες ακόμη. Ακριβώς. Για να γίνει, είναι η διαδικασία προβλεπόμενη από τον νόμο. Ναι. Ένα από τα θέματα που θα μπουν στο πρώτο Δημοτικό Κανονικό Συμβούλιο πλέον, αφού έχει κλείσει αυτός ο κύκλος των ορισμών κλπ. Ποιο θα είναι για εσάς, τι θέλετε να προτάξετε στα πρώτα συμβούλια. Εντάξει, θα υπάρξει ούτως ή άλλως Εκτελεστική Επιτροπή που θα δούμε ανάλογα κατά τη Δήμαρχος από τον τομέα του τα προβλήματα. Μάλιστα. Που έχει εντοπίσει. Και έχουν ενημερωθεί ή ενημερώνονται τώρα οι αντιδήμαρχοι? Όχι. Από ότι πολύ σύντομα, αν θυμάστε, όρισα τους αντιδημάρχους. Βέβαια. Άτυπα βέβαια, γιατί δεν ήταν εύκολο να ισχύουν. Αλλά όμως αυτό έγινε με σκοπό να έρθουν σε επαφή με τους αντιδημάρχους της προηγούμενης Δημοτικής Αρχής. Είχαν μια συνεργασία αρκετά καλή. Ενημερώθηκαν. Μπορώ να σας πω ότι δεν το έχουν πάρει τόσο ζεστά. Έχουν δουλέψει τόσο πολύ που είναι σε πάρα, πάρα πολύ καλή φάση ενημέρωση. Οπότε θα φέρουν και ουσιαστικά θέματα, θεωρώ. Θέματα. Ναι. Βέβαια, εκείνο που πρέπει να δούμε πάρα πολύ ουσιαστικά, δυστυχώς παρόλο που είμαστε 21ος αιώνας και το είδατε και πανελλαδικά, ήταν το θέμα, είναι το θέμα της καθημερινότητας. Είναι προβλήματα, πάρα, πάρα πολύ έντονα τα προβλήματα. Mm-hmm. Και ήδη και ο αντιδήμαρχος στην Καθαριώτη έχει ξεκινήσει πάρα πολύ δυναμικά. Και να σας πω με πολύ μεγάλη μου χαρά, από αυτές τις ελάχιστες 3-4 μέρες, νομίζω ότι έχει αρχίσει να φαίνεται η διαφορά, γιατί έτσι το εισπράττω από τους δημότες. Μάλιστα. Ότι μπράβο, βλέπουμε ότι ξεκίνησε κάτι. Α, μάλιστα. Είναι πολύ νωρίς να μιλήσουμε βέβαια και να κουβάζουμε προς Θεού. Έχετε αλλά, ανάγκη από επιπλέον εργαζομένους στην καθαριότητα, είστε ικανοποιημένοι δυστυχώς, με τον αριθμό? Έχουμε τεράστιο πρόβλημα. Μάλιστα. Τεράστιο πρόβλημα. Να σας πω ότι τώρα μέσα στο Σεπτέμβριο φεύγουν, γιατί έχουμε και τους εποχιακούς 4 ναι. Και φεύγουν στον Οκτώβριο άλλα 13 άτομα, 8 μήνες, ήταν 17 άτομα μείον. Καταλαβαίνετε ότι είναι. Και η μόνιμη βέβαια, δηλαδή πώς είναι. Η διαδικασία έχει ξεκινήσει και να ολοκληρώσει η διαδικασία για πρόσληψη πάλι 8 μηνυτών. Γίνεται προσπάθεια και θα επισπεύσουν από ό,τι ξέρουμε πάρα από την κυβέρνηση όσο γίνεται η διαδικασία αυτή, δηλαδή να μας δώσουν άδεια να γίνει η προκήρυξη. Με σκοπό, πιστεύω, μέχρι το Δεκέμβριο να έχουμε πληρώσει. Έχουμε να πληρώσει το κομμάτι. Μάλιστα, αυτό. Μάλιστα. Για μόνιμους εργαζομένους τι γίνεται τώρα? Έχουμε και να έχουμε εκεί και διάφορα προβλήματα. Αφήστε να τα πούμε σε δεύτερη Θέλω να πω, είχε δοθεί μια ευκαιρία να αποκτήσουν οι Δήμοι πριν από 2 χρόνια, νομίζω ήταν αυτό. Βέβαια, εσείς δεν είσαστε τότε στο Δήμο. Να αποκτήσουν οι Δήμοι εργαζομένους, ειδικά στην καθαριότητα και στην ίδρευση, να γίνουν προσλήψεις. Δεν ξέρω αν την εκμεταλλεύτηκε τότε ο Δήμος Σύρου Ερμούπολης. Γι' αυτό ρωτώ.
από τα τμήματα της καθαριότητας αυτή τη στιγμή συνολικά είναι 60. Το πόσοι λείπουν σε κάθε τμήμα δεν, δεν έχετε ακόμα ενημέρωση. Υπάρχουν και εσωτερικά προβλήματα που πρέπει να λυθούν. Άρα θα λυθούν. Μάλιστα, είμαι σίγουρη. Όλα θα μπουν σε σειρά. Καταλαβαίνετε, είναι πάρα πολύ νωρίς για να μπορέσουμε να πούμε. Σωστά. Θα έχουμε ένα πρώτο δείγμα όλων αυτών, πιστεύω, έτσι και περιστατωμένη γνώση από όλους τους αντιδημάρχους και κυρίως από εσάς. Ακριβώς. Γύρω στα Χριστούγεννα, ακριβώς, θεωρώ, θα είναι όλα τα πράγματα πιο συγκεκριμένα. Σαφώς. Έχω την εντύπωση. Γιατί θα οπωσδήποτε. Ναι, ακριβώς. Και το πώς θα απαντήσουμε και τους στόχους θα είναι πολύ πιο συγκεκριμένες και ημερομηνίες. Με την αντιπολίτευση, ποιες είναι οι σχέσεις? Θέλω να πιστεύω, από την αρχή έχουμε πει ότι εμείς, άσχετα αν είμαστε μέσα στους δήμους οι οποίοι εκλεγήκαμε από την πρώτη Κυριακή, που σημαίνει ότι έχουμε κυβερνησιμότητα, ναι, για μένα δεν σημαίνει απολύτως τίποτα αυτό το πράγμα και για την ομάδα μου. Καλά, έγιναν και αλλαγές για τους άλλους, οπότε όλοι αναγκαστικά θα έχουν, ναι. Ναι, όχι, όχι. Για μας, από την αρχή είπαμε ότι είναι, πιστεύω, η συνένεση και η συνεργασία. Πρέπει να υπάρξει αλληλοσεβασμός, το τονίζω δηλαδή από την πρώτη στιγμή. Και μια αγαστή συνεργασία με όλες τις πολιτικές παρατάξεις του Δημοτικού Συμβουλίου είναι, νομίζω, αυτές που θα φέρουν το καλύτερο αποτέλεσμα. Μάλιστα, για τον πόσες είναι οι παρατάξεις που έχουν εκλέξει αντιπροσώπους, εκπροσώπους? Τέσσερις είμαστε σύνολο. Τέσσερις σύνολο, μάλιστα. Είναι αρκετές και εκεί. Ναι, αλλά εντάξει, νομίζω ότι θα υπάρχει το πρόβλημα της συνεργασίας. Αυτό αντιλαμβάνομαι, θα το δούμε βέβαια στην πράξη. Αλλά βέβαια, γιατί όχι. Ναι. Από πλευράς μας θα το δουν και θα το καταλάβουν. Γιατί δεν έχω σκοπό, και το έχω κάνει και πράξη ήδη, έστω και αυτές τις τρεις μέρες, και θα φανεί και στη συνέχεια και από άλλες ενεργειές μου, ότι δεν ήρθαμε εδώ πέρα να ισοπεδώσουμε. Ο Δήμος έχει συνέχεια, ο κάθε Δήμος έχει βέβαια, συνέχεια. Αναγνωρίζουμε το έργο της προηγούμενης Δημοτικής Αρχής. Προχωράμε τα έργα που έχει προγραμματίσει και είναι σε εξέλιξη. Και από εκεί και πέρα πιστεύω ότι και εκεί θα πρέπει να στηρίξουν και το έργο το δικό μας, των έργων που, που έχουμε προγραμματίσει, που πρέπει να βάλουμε σε σειρά για το καλό του νησιού. Το πνεύμα πιστεύω ότι είναι της συνεργασίας. Ωραία. Θα φανεί και στην πράξη. Θα γίνουν οι πρώτες ψηφοφορίες. Ακριβώς. Κύριε Λιβαδάρα, θέλω θερμά να σας ευχαριστήσω που μας δώσατε έτσι το στίγμα της νέας Δημοτικής Αρχής υπό τη δική σας δημαρχία. Θέλω να σας ευχηθώ και πάλι καλή θητεία, με συνεργασία όπως είπατε και με επικοινωνία και με τον κόσμο όπως ήδη το έχετε ξεκινήσει. Και σε εμάς θα δίνετε ευκαιρία αρκετά συχνά να τα λέμε. Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε και καλά. Σίγουρα, και σίγουρα θα τα λέμε. Να είστε καλά, την καλημέρα μου. Καλή συνέχεια. Γεια σας.